Ναι. Κύριε Φίλη, καταλαβαίνω την ανάγκη να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Συμφωνώ όχι μόνο ο εργοδότης, γι' αυτό το λόγο καλούμε την ΟΗΕΛΕ, που ξέρετε ότι έχει άμεση σχέση και σύνδεση και συνεργασία και με τη ΓΕΣΕΕ και με τα υπόλοιπα σωματεία που ανέφερε. Λοιπόν, προχωρούμε, θα καλέσουμε τους εκπαιδευτικούς από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και συνεχίζουμε τη συνεδρία της Επιτροπής μας. Το λόγο έχει. Λέει, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Σάτσο, κύριε Φίλη. Θα πάρετε. Πολύ κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με αυτό. Θα την είναι λυπηρό. Την καταντάτε να είστε ο Πρόεδρο. Κόβετε του αρμόδιου φορεί. Κόψατε του αρχαιολόγου από τη συζήτηση του προηγούμενου νομοσχεδίου. Εσεί προσωπικά. Είσαστε λοιπόν, από ό,τι βλέπω, delivery boy του Υπουργείου. Έτσι λειτουργείτε. Λυπούμε, αν δεν είναι αυτή η λειτουργία του Προέδρου της Επιτροπής. Λυπούμε ειλικρινά. Ό,τι σας λέει το Υπουργείο κάνετε. Φέρνετε 10 εργοδότες και έναν εργαζόμενο. Όταν το νομοσχέδιο αυτό αφορά το σύνολο των ανθρώπων στην κοινωνία μας. Λυπούμε ειλικρινά. Delivery boy. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Είναι κατάντημα αυτή η λειτουργία σας. Κύριε Φίλη, μην προσπαθείτε να με προκαλέσετε, να με προσβάλλετε κτλ. Προφανώς δεν χρειάζεται μου... του λειτουργήματός σας γι' αυτό. Ποια αίσθηση έχετε. Σας στέλνει χαρτάκα το Υπουργείο, σας στέλνει το πιστικό της κυρία Κεραμέως στο αυτάκι τώρα, και εκπαίνετε αποφάσεις. Απαντήστε. Κόβετε τη ΓΕΣΕΕ, κόβετε τους δυτικούς εκπαιδευτικούς, κόβετε τους ανθρώπους οι οποίοι φύγονται από το νομοσχέδιο. Δεν καταλαβαίνω τι λέω εκείνη αυτή. Λοιπόν, σας άκουσα. Δεν προσθέσατε κάποιο επιχείρημα. Συνεχίζω, δεν καταγράφετε στα παρακριτικά αυτά που είπατε για delivery boy του Υπουργείου κτλ. Λοιπόν, και παρακαλώ να διαγραφούν και εσείς να το ανακαλέσετε, κύριε Φίλη, αυτό. Έτσι, διότι έχουμε. Να μην διαγραφεί τίποτα και να απαντήσετε, αν θέλετε. Κρατήσει. Έχω πλήρη συνείδηση όσο λέγω. Delivery boy είσαστε. Δεν είστε πρόεδρο τη Επιτροπή. Είμαι σαφή. Διαμαρτυρηθείτε και ζητήσουμε το λόγο. Για να το εξηγήσω. Το ξαναλέω. Delivery boy. Ξέρετε τα αγγλικά. Σας αρέσουν από ό,τι ξέρω. Έτσι σας λέω λοιπόν. Κύριε Φίλη, ισχύει το τι λέει το Προεδρείο και η πλειοψηφία της Βουλής. Λοιπόν, το λόγο βεβαίως, θα το ξέρετε αυτό. Δεν καθορίζετε εσείς τι γράφετε και τι δεν γράφετε στα πρακτικά. Η πλειοψηφία το καθορίζει και να μάθετε. Τι εννοείτε, θα κόψετε αυτό που είπατε τα πρακτικά. Βεβαίως, θα το κάνετε λάθος. Τα πρακτικά. Δεν είναι δικαίωμα το κόψετε. Κάνετε λάθος. Δεν έχετε δικαίωμα, ευτυχώς υπάρχει και η μαγνητοσκόπηση. Θα το δούμε. Δεν έχετε δικαίωμα να διαγράψετε δική μου φράση χωρίς τη δική μου συμφωνία. Το ξαναλέω. Θα το δούμε. Διαγράψτε το ότι είπε η κυρία Πιπηλία, αν θέλετε. Ότι είναι ελεηνή η διαβούλευση. Δικαίωμά σας. Μην το διαγράφετε. Εγώ ξαναλέω. Λοιπόν, για πέμπτη φορά για να κουραστείτε να κόβετε. Delivery boy. Εντάξει. Λοιπόν.